coronel care știți o pentru Consiliul Ministrilor și să spunem că sunt θέλω να σημειώσω ότι με τον κύριο Κούρτια εισέπραξα μια συγκίνηση και ένα συνέστημα αγωνίας για την εξέλιξη αυτού του έργου. Και από τον κύριο Γρίσκο εισέπραξα μια ρεαλιστική προσέγγιση του ζητήματος, τέτοια που δεν σας κρύβω ότι με ενθουσίασε ιδιαίτερα. Σήμερα βέβαια δεν είμαι εδώ ως αντιπεριφερειάρχης που ο κ. Γρίσκος αναφέρθηκε στο όνομά μου, αλλά επειδή η περιφέρεια έχει συνδεθεί με αυτό το ζήτημα, με έναν περίεργο τρόπο, θα ήθελα να κάνω μια διασαφήνιση. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα προεδρίας, έχει πάρει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μια έκταση ιδιαίτερα μεγάλη στην Προσυμβενία. Είχε λοιπόν ο περιφερειάρχης τη διάθεση να γίνει εκεί το διοικητήριο της περιφερειακής ενότητας, μια και υπήρχε αυτό το κίνητο, το οποίο κινδυνεύουμε, αν δεν το χρησιμοποιήσουμε, να το χάσουμε στην ιδιοκτησία. Παρ' όλα αυτά, ρώτησε με ξεχωριστό σημείο μου και αναφορά εμένα, την κυρία Βιτόβιτσα, που είναι εδώ σήμερα, και την κυρία Κόρκα, να απαντήσουμε πού κρίνουμε κατά λιγότερο σημείο για την κατασκευή του διοικητηρίου της περιφέρειας. Απαντήσαμε ομόφωνα και οι τρεις ότι πρέπει να γίνει στο έκτο σύνταγμα της ΠΟΥ, δηλαδή εδώ στην Κόρκα. Δεύτερη επιλογή είπαμε προς Ιδονία. Μα εκεί όμως η περιφέρεια με τις προθέσεις του Δήμου να πολλοδομήσει την περιοχή, από την οποία όμως πολλοδόμηση προέκυπτε από την πρώτη στιγμή χώρος να διατεθεί με την κατασκευή του διοικητηρίου. Και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Και χαλαρώσαμε την ένταση, κατά κάποιο τρόπο και την απέτηση, να προχωρήσουμε, να βρούμε χρηματοδότηση και να προχωρήσουμε στην κατασκευή του διοικητηρίου στην Προσυμβενία. Στη συνέχεια όμως διακρίναμε πολλά προβλήματα τα οποία φτάνανε στα αυτιά μας και από συναντήσεις βεβαίως με την Δημοτική Αρχή, αλλά κυρίως από την περιεργέρωσα ατμόσφαιρα, ότι κάποια τα πράγματα δεν θα πηγαίνανε τόσο γρήγορα, η προδόμηση ενός της προσεκτής του στρατοπέδους, και κατά συνέπεια η υπόθεση που έκανε ο περιφερειάρχης ότι είναι πολύ εύκολο γι' αυτό να εξασφαλίσει χρήματα για την κατασκευή του διοικητηρίου, ξαναεπανήλθαν λοιπόν για Ποσειδονία κτλ. Αλλά ανακαλύψαμε ότι στην Ποσειδονία με την αλλαγή του προσωπικού του 1913 είχε μπει η περιοχή στο Βούπουσο ως περιοχή αθλητισμού και πολιτισμού και κατά συνέπεια ήθελε αλλαγή του Βούπουσου για να γίνει τι. Το ξαναεγκαταλείψαμε λοιπόν, περιμένοντας πραγματικά αυτό που ήταν πρώτη προτεραιότητα επιλογής των έκτων στρατών. Σήμερα είμαι απόλυτα ευχαριστημένος, όχι γιατί διαβλέπω καθυστερήσεις τις οποίες απεχθάνομαι, αλλά διαβλέπω και στη μία πρόταση και στην άλλη ότι υπάρχει η διάθεση κατασκευής διοικητηρίου περιφερειακής ενότητας από όλες τις πλευρές. Και αυτό είναι σημαντικό. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί πράγματι εκεί πέρα είναι το ένα σημείο τέτοιο που επικοινωνεί προς κάθε κατεύθυνση. Θα σας πω όμως ένα περίεργο πράγμα και θα αναφερθώ στην θέση του κυρίου Κούτια, που βέβαια κάπως προσβλητικά, αλλά τελικά έχει την σημασία του και το νόημά του, ότι υπάρχουν πολλοί μελετητές και πολλοί μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν τραβήξει μια γραμμή ή δεν ξέρουν να τραβάνε μια γραμμή. Εγώ πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι κάπου εδώ μέσα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που διαχειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Δεν έχω στοιχεία, αλλά πολύ φοβάμαι. Και γιατί φοβάμαι? Έτσι είμαι εισηγητής στο Περιφερειακό Συμβούλιο της προηγούμενων ΜΠΕ, της παλιάς εθνικής οδού που ενώνει τον Ιστμό με την διασταύρωση προς την Ολυμπία οδό και προς την περιοχή της, του Μωριά, του Μωρέα. Διαπίστωσα λοιπόν ότι όλες αυτές οι συνδέσεις
που προέβλεπαν οι ΔΕ σε αυτόν τον δρόμο προς το αστικό ιστό της Κορίνθου ήταν όλες και όλες τρεις. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι παρακάλεσα το Δήμαρχο να κάνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και να δουν την τελευταία στιγμή γιατί στις ΔΕ έχουν βάλει μόνο τρεις επικοινωνίες με τον αστικό ιστό της Κορίνθου. Παράλογο πράγμα. Πράγματι γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζουν και βάλουν άλλε πέντε. Δηλαδή τότε κατάλαβε ο μελετητής, δεν ξέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το ξέρω, ότι αυτό το περιβόητο κομμάτι του στρατόνα δεν είχε επικοινωνίες. Και βάλανε δύο επικοινωνίες για το στρατόνα, χωρίς βέβαια να ασχολούνται γιατί τις βάζουν έτσι. Και αποδεικνύεται η αναγκαιότητα από τις προτάσεις ότι θα πρέπει να γίνει σύνδεση αυτής της περιοχής με εύκολες προσβάσεις, με εύκολες μετακινήσεις, για να γίνει λογική η θρησιμότητά του και να είναι και όπως θα είναι νευραλγικό σημείο να αποτελεί πράγματι διευκόλυνση του πολίτη και όχι προβλήματα. Είδαμε λοιπόν ότι καταθέσαμε εγώ ως εισηγητής την πρόταση που έγινε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση εντός του δικαίου, δεν θέλω να τη δικαιώσω, αλλά εντός του δικαίου, διέκρινε την προχειρότητα εκείνης της μελέτης και είπε, δεν πάμε. Γιατί να πάμε με αυτή την ΠΕ στην κατασκευή, στην χρηματοδότηση και τελικά κατασκευή αυτού του έργου με τέτοιες παραλήψεις, θέλετε, να πω κάποια λέξη που δεν προσβάλλει και που δεν θίγει κανένα, θα τους πω λοιπόν παραλήψεις. Και γι' αυτό είπα εντός του δικαίου η αντιπολίτευση έκρινε ότι καταραίει στην ουσία αυτό το έργο με αυτή την πρόγραμση επικοινωνία του χώρου του στρατοπέδου που όλοι ξέραμε ότι είχε δομολογηθεί η χωροδότησή της. Άρα λοιπόν έχουμε πάει στον κύριο Κούτια που δικαίωσε τις δικές μου ανησυχίες που είπε ότι πολλοί μελετητές δεν διαχειρίζουν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να συμφωνούν αυτά που προτείνουν με τις προθέσεις και τις επιλογές του απλού λαού. Σήμερα λοιπόν θα ξέρω πάρα πολύ κύριε Δίσκο, αλλά νομίζω ότι η ευκαιρία είναι το σπίτι μου. Νομίζω καλά είπα και αναφέρθηκα σε αυτά τα ζητήματα. Συγχωρέστε με ότι καθυστέρησα. Αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι και σήμερα και στη δική σας πρόταση υπάρχει αυτή η έλλειψη της ευρύτερης σύνδεσης, παρόλο ότι λέτε ότι έχετε μόνο δύο κεντρικούς δρόμους μέσα και γιατί να μην επεκτείνονται και να μην συνεχίζονται στον έξω χώρο, στον οικιστικό χώρο που υπάρχει, δεν το αναφέρετε εσείς. Και θέλω να αναφερθώ λιγάκι ακόμα, συγχωρέστε με, αν νομίζω ότι καθυστερώ. Είπε ο κ. Τσιχογιός, πάλι κάτι σωστό. Ξέρετε, λέει, όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση, κάναμε πολλές διαπραγματεύσεις για να μεταφερθούν οι υποτιθέμενες σε εισαγωγικά ιδιοκτησίες του στρατού στις τοπικές κοινωνίες και στους Δήμους και καταφέραμε καλά αποτέλεσματα. Εγώ λοιπόν θα πω ναι, έπρεπε πρώτα να είχαν γίνει αυτές οι διαπραγματεύσεις και να ξέραμε με κάθε λεπτομέρεια τι περίπου μπορούμε να κάνουμε ως προς τις μεταβιβάσεις. Γιατί, παραδείγματος χάρη, υπόθηκε εδώ, οφείλει ο στρατός να δώσει τον χώρο γιατί είναι ο χώρος των πολιτών. Συμφωνώ απόλυτα, χωρίς χρήματα. Και έστω λοιπόν ότι νομικιστικά αποδεικνύεται ότι αυτός ο χώρος πρέπει να έχει μία μορφή μεταβίβασης και ίσως οικονομικής και τα λοιπά. Και τι είπα, είπα ότι αν δούμε τις πολεοδομήσεις του Αΐνης, του Τρίτσι, θα δούμε ότι περιέχουν κοινοφελή και κοινόχρηστους χώρους σε ύψος περίπου στο 50%. Άρα λοιπόν, αν θελήσουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση αγοράς, σε εισαγωγικά η λέξη πάλι αγορά, θα πρέπει να υπολογίζεται η μισή έκταση, τα 150 στρέμματα. Και από τα 150 στρέμματα, αφού οποιαδήποτε αξιοποίηση έχει άλλο κόστος, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι πάλι στο μισό του μισού για να γίνουν οι μεταβάσεις. Μια τέτοια διαπραγμάτευση ενδεχομένως να ήταν λογική για να πάρει μια απορία εφαρμογής. Να μην σας κουράσω άλλο, θεωρώ ότι
το όραμα των αρχιτεκτών έχει τη σημασία του, αλλά ξεκινάει πάντοτε πώς διασφαλίζεις και με τη χρήματα τον τόπο και αν τον διασφαλίζεις, τότε το όραμά σας είναι άξιο σχεδίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.